Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε Κύριο Πάνωτε, βοήθειά μας οι Άγιοι Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, και είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας στο τηλέφωνο 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, να πείτε στην εκπομπή αυτή. Θα μελετήσουμε λίγο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Είμαστε στο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 20, στίχος 1. Λέει τα εξής: «Ομοία καρεστήν η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου οικοδεσπότη, ώστις εξήρθεν άμα πρωί, μισθώσαστε εργάτας εις των αμπελών αυτού. Και συμφωνήσας μετά των εργατών, εκ δυναρίου την ημέρα, απέστειλεν αυτούς εις των αμπελών αυτού. Και εξερθών περί τρίτην ώρα, είδεν άλλους εστώτα στην διαγορά αργούς. Και εκείνης είπε, υπάρχεται και εμείς στον αμπελώνα, και ο άνι δίκαιον δώσω ημίν. Ιδε απήρθον, πάλιν εξερθών περί έκτην, και ενά την ώρα, επίησεν ως αυτός. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξερθών, έβραν άλλους εστώτας αργούς, και λέγει αυτής, τι όδε εστήκατε όλη την ημέρα να αργεί, λέγουσιν αυτό, ότι ουδείς ημάς εμισθώσα του. Λέγει αυτής, υπάγεται και εμείς στον αμπελώνα και ο ανιδίκαιον λείψεστε. Οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος, το αμπελώνος του επιτρόπου αυτού, κάλεσον τους εργάτας και απόδοσα αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ερθόντες υπέρ την ενδεκάτην ώρα, έλαβαν ένα δινάριο. Ερθόντες δε και οι πρώτοι, ενόμισαν ότι πλείωνα λείψονται, και έλαβαν και αυτοί ένα δινάριο. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά του οικοδεσπότου, λέγοντες ότι ούτε έσχατοι, μίαν ώραν επίησαν. Και ίσως ημάς αυτούς επίησας, της βαστάσας ή το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα. Ο δε αποκριθής είπε ενή αυτόν, ετέρε ου καδικώσε, ουχή δεναρίου συνεφώνησάς μη, άρον το σόν και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτου δούνεως και εσύ, ίου και εξεστήμη ποιήσε, ο θέλον της εμείς, ή ο φθαλμός σου πονηρός εστίν, ότι εγώ αγαθός ημί, ούτως έσοντι έσχαντι πρώτη, και πρώτη έσχαντι, πολύ γαρι συγκλητή, ο λίγη δε εκλεχτή». Στίχος 16. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά. Διότι η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με νοικοκύρη που μόλις ξημέρωσε βγήκε να προσλάβει με μισθό εργάτες για το αμπέλι του, και αφού συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώνει ένα δινάριο ημερομίσθιο, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε γύρω στις 9 το πρωί, είδεν άλλους να είναι άνεργοι στην αγορά, και σε εκείνους είπε, πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι, και ό,τι θα είναι δίκιο θα σας το δώσω. Και αυτοί πήγαν. Πάλι βγήκε γύρω στις 12 και στις 3 το απόγευμα και έκαμε το ίδιο. Γύρω στις 5 το απόγευμα βγήκε και βρήκε άλλους να είναι άνεργοι και τους λέγει, γιατί είστε εδώ όλη την ημέρα άνεργοι? Του λέγουν, διότι κανείς δεν μας προσέλαβε για εργασία. Τους λέγει, πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι θα είναι δίκιο θα λάβετε. Όταν δε βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του, κάλεσε τους εργάτες και πλήρωσέ τους το μισθό, αρχίζοντας από τους τελευταίους μέχρι τους πρώτους. Όταν δε ήρθαν εκείνοι που έπιασαν εργασία γύρω στις 5 το απόγευμα, έλαβαν ο καθένας από ένα δινάριο. Κι όταν έρθαν οι πρώτοι, νόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα, αλλά έλαβαν και αυτοί από ένα δινάριο.
Και όταν το έλαβαν σχολίασαν τον νοικοκύρη, λέγοντας «Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μια ώρα, και όμως τους εξίσωσες με εμάς, που βαστάξαμε το βάρος της ημέρας και τον καύσωνα». Αυτός δε αποκρίθηκε και είπε σε ένα από αυτούς «Φίλε, δεν σε αδικώ, ένα δινάριο δεν συνεφώνησες μαζί μου, πάρε το δικό σου και φύγε. Θέλω δε και σε αυτόν τον τελευταίο να δώσω όπως και σε σένα. Ή δεν έχω το δικαίωμα να κάνω τι θέλω εγώ με τα δικά μου, επειδή ο οφθαλμός σου είναι πθονερός, διότι εγώ είμαι γενναιόδωρος. Έτσι θα γίνουν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Πολλοί δεν είναι καλεσμένοι, αλλά λίγοι είναι εκλεκτοί». Και τελειώνει στο στίχο 16 η απόδοση στα νέα ελληνικά του κειμένου που διαβάσαμε από το κεφάλαιο 21 έως 16 του 19ου 20ου κεφαλαίου του κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου. Είναι παραβολή αυτό που είπε ο Κύριος για να μας δείξει το δικό του τρόπο που κρίνει τα πράγματα, την ευαγγελική λογική, η οποία είναι περάνω της κοσμικής λογικής και είναι λογική αγάπης, αγάπης Θεού, η οποία θέλει να δώσει στον κάθε άνθρωπο τη χάρη του και δεν μετρά με κοσμικά κριτήρια, αλλά μετρά με αγάπη πατρική θεοπρεπή. Έχουμε ένα αδελφό ήδη στη γραμμή, παρακαλώ να τον ακούσουμε. Μάλιστα. Ναι, γέροντα ευλογείτε. Ο Κύριος. Λέγομαι Δημήτρης, καλό από Ολλανδία. Από Ολλανδία, ναι Δημήτρη. Ναι, είχα έρθει και κάποια στιγμή στην Κύπρο και σας είχα γνωρίσει σε μια ομιλία, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ήθελα να κάνω μια έτσι παρατήρηση και δύο ερωτήσεις. Σχετικά με την παρατήρηση είχα ακούσει από κάποιους αδελφούς ότι λέγανε το πρωί για ποια ώρα θα βάζουν τη λειτουργία και που θα ακούνε από το σταθμό. Υπάρχει και ένας άλλος σταθμός, σαν πληροφορία το λέω, που είναι από την Ιερά Μονή Παμεκής Ταξιαρχών στο Βόλο, που έχει λειτουργίες το πρωί, που είναι πάρα πολύ ωραία και ξεκινάνε πολύ το πρωί, οπότε αν κάποιον βολεύει περισσότερο... Μπορούμε να το λέω, ακούσουμε στην Κύπρο. Μέσα από το ίντερνετ. Τώρα το λέω για τους αδερφούς που δεν τους βολεύει κάποια ώρα για με το σταθμό σας. Γι' αυτό το λέω, αν κάποιον το βολεύει, να το γνωρίζουν. Είναι πολύ ωραίο το μοναστήρι. Πώς το βρίσκομαι στο ίντερνετ αυτό το σταθμό? Αν κάποιος στο Google γράψει Ιερά Μονή Παμεγής των Ταξιαρχών στο Βόλο, κατευθείαν βγαίνει αυτό. Πηλίου νομίζω λέγεται. Μπράβο, Πηλίου, έχετε δίκιο. Πηλίου. Αυτό ήταν έτσι σαν πληροφορία που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και έχω δύο ερωτήσεις, αν μπορώ. Βεβαίως. Η πρώτη ερώτηση είναι για το Ευαγγέλιο που ακούστηκε σήμερα. Ακούσαμε ότι δεν μπορούμε, το πω σε ελεύθερη μετάφραση, ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο αφεντικά. Και αυτό έτσι με κάνει να αναρωτιέμαι σε ποιο αφεντικό δουλεύω εγώ. Είμαι 35 ετών και πολλές φορές φοβάμαι πως η φιλοδοξία μου για την καριέρα μου δεν αφήνει χώρο στην καρδιά μου για τον Χριστό. Και αναρωτιέμαι πως μπορώ να καταλάβω αν δεν αφήνω τον Χριστό να μπει στην καρδιά μου. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Ναι. Η δεύτερη. Να σας πω και τη δεύτερη. Ωραία, ναι. Η δεύτερη είναι ότι για το μικρότερο το γιο μου έχει ένα πρόβλημα έτσι στην ομιλία του, στην άρθρωση κυρίως. Είναι 3,5 ετών, αλλά μιλά σαν να είναι, ας πούμε, 2,5. Είχαμε ακούσει ότι, δεν ξέρω αν είναι στη Λεμεσό, υπάρχει ένα μοναστήρι, πώς λέγεται, Παναγία η Γλωσσά. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω γι' αυτό, αν μπορείτε να μας πείτε λίγες πληροφορίες. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Εντάξει, πολύ ωραία. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Να κλείσω καλά, να ακούσω από... μου. Ναι, κλείσε να ακούσω τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Την ευχή σας. Πώς θα ξέρουμε ότι δουλεύουμε στον Κύριο? Κοίταξε να δεις κάτι. Θα δεις την καρδιά σου. Πού έχει το ενδιαφέρον της. Και αν ο Χριστός είναι το ενδιαφέρον της καρδιάς σου και η αγάπη της καρδίας σου και ενθυμίσαι τον Χριστόν και τον επικαλείσαι και θέλεις να είσαι ενωμένος μαζί του και σε ενδιαφέρει ο Χριστός, τότε να ξέρεις ότι έχεις την καλή αγωνία και την καλή αναζήτηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εάν βλέπεις ότι ο νους όλη μέρα είναι στις δουλειές, στα χρήματα, στα υπόλοιπα άλλα όλα και δεν σε απασχολεί το θέμα της αιώνιας ζωής σου μαζί με τον Χριστό και δεν τον θυμάσαι,
και δεν είναι μέσα στην καρδιά σου συνεχές μελέτημα και εντρίφημα και αναζήτηση, αλλά είναι άλλα πράγματα, τότε πρέπει να ανησυχήσεις, διότι έκλεψε την καρδιά σου ο δεύτερος Κύριος. Σίγουρα, αδελφέ μου, όλοι μας έχουμε πολλές ευθύνες, πολλές μέρημνες, πολλές υποχρεώσεις και πολλές δουλειές που πρέπει να κάνουμε και να ανταποκριθούμε, ασφαλώς. Είμαστε μέσα στον κόσμο και είμαστε άνθρωποι με πολλές υποχρεώσεις. Αλλά μέσα στην καρδιά μας να βασιλεύει η αγάπη του Χριστού. Ο Χριστός να είναι το ενδιαφέρον μας, η αγάπη μας, η σκέψη μας και η αναζήτησή μας. Χωρίς να παραμελούμε και τα υπόλοιπα, θα κάνουμε και τις δουλειές μας και τις υποχρεώσεις μας και τις ευθύνες μας, αλλά το κέντρο της καρδιάς μας να το έχει ο Χριστός. Τώρα, για το δεύτερο ερώτημα για το παιδάκι σου, πράγματι, εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, στην περιοχή μας, στο χωριό Κελάκι κοντά, υπάρχει ένα μοναστήρι, Παναγία η Γλωσσά. Είναι γυναικείο μοναστήρι, μπαίνουν μοναχούλες εκεί και έχει χάρισμα η Παναγία μας εκεί να θεραπεύει τα παιδάκια που έχουν αυτή τη δυσκολία με τη γλώσσα τους, με το να μιλήσουν. Και πολλά παιδάκια τα οποία είχαν δυσκολία στο να μιλήσουν ή δεν μιλούσαν καλά ή άργησαν να μιλήσουν, ήρθαν στην Παναγία μας, έκαναν παράκληση, πήραν λαδάκια από την εικόνα της Παναγίας, αγιασμό και θεραπεύθηκαν. Ξέρω ότι αρκετά παιδάκια κι εγώ που είχαν αυτή την ευλογία και μίλησαν καλά. Οπότε, αν θέλεις να έρθεις στην Κύπρο και πάλι, αγαπητέ μου Δημήτρη, να έρθεις και ευχαρίστω να σε βοηθήσουμε, να σε εξυπηρετήσουμε, να σε πάμε στο μοναστήρι της Παναγίας μας, να προσκυνήσεις, να κάνουμε παράκληση στην Παναγία και η Παναγία Θεοτόκος θα βοηθήσει το παιδάκι σου και όλους μας να γίνουμε όλοι μας καλά από αυτά που μας κατατρέχουν και πνευματικά και σωματικά. Με χαρά πολύ, όποτε θέλεις. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Πανιερότατε. Μάλιστα. Ευλογείτε. Κωνσταντίνος μιλάει. Ναι, Κωνσταντίνε. Ήθελα να σας ένα μεγάλο ευχαριστώ που σταθήκατε δίπλα μας τις δύσκολες ώρες του κορονοϊού. Ήθελα να σας πω ότι είστε ένας μεγάλος Άγιος του 20ου αιώνα. Όχι, του 21ου είμαι τώρα. Ένας μεγάλος Άγιος. Τον 20ο, Κωνσταντίνε. Εσείς έκαμε την λεμεσό μας. Μας κάνανε τα σπίτια μας τόπο προσευχής. Καλά κάνεις και έχεις καλούς λογισμούς, αλλά δεν νομίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι, μα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Ο Μακάριος ήταν πρόεδρος και αρχιεπίσκοπος. Γιατί δεν βάλετε κι εσείς ή κάποιος άλλος από εσάς υποψηφιότητα για πρόεδρος? Πρόεδρος για δύο, ο Μακάριος δεν ήταν πρόεδρος. Εντάξει, γε μου, ήταν μια εξαίρεση στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπουν οι ιεροί κανόνες αυτό, αλλά δεν έχω και τα χαρίσματα αυτά και τις ικανότητες. Υπάρχουν άλλοι ικανοί άνθρωποι να τα αναλάβουν αυτά. Εμείς είμαστε για άλλα πράγματα και εκείνο τα κάνουμε λειψά. Ο Θεός να μας ελύσει, Κωνσταντίνε μου, να σε πάντα καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα, γε μου, ο Θεός μαζί σου. Ένας αδερφός ακροατής έχει μια δυσκολία να μας πάρει τηλέφωνο και ρωτά τι σημαίνει γρήγορος νους. Γρήγορο νου και γρήγορος νους που παρακαλούμε τον Θεό να μας δώσει. Τι λέει ο Χριστός? Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γρήγορος νους είναι ο νους ο οποίος είναι σε εγρήγορση, σε συνεχή επαγρύπνηση. Είναι σε γρήγορος, είναι ξύπτιος. Δεν κοιμάται, δεν αποχαυνώνεται. Αλλά προσέχει συνεχώς σαν ένας καλός σκοπός που προσέχει να μην εισέρθει μέσα στο νου κακός και ακάθαρτος λογισμός, να μην κλαπεί ο νους μας από κακούς λογισμούς, να μην κλέψει ο διάβολος το νου μας και να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση. Να μην αποχαυνοθούμε μέσα στην αμέλεια, μέσα στα πάθη μας, μέσα σε οτιδήποτε
κακό μας απασχολεί, να μην αποχαμνοθούμε και να χάσουμε την καθαρότητα του νου μας. Αυτό σημαίνει γρήγορος νους. Ο νους σε γρήγορση, να επαγρυπνεί, να είναι νυφάλιος. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ. Ευλογείται γέροντα. Ο Κύριος. Γέροντα μου, και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για το χρονικό διάστημα τούτο που ήταν τόσο δύσκολο και ήσουν πάντα στην παραστάτη μας. Βλέπουμε έναν πνευματικό πατέρα ο οποίος δεν δίνει ανάπαυση στην δυσκολάβηση του και την πλευρά του στεναγμό. Και τούτος είναι ένας από τους λόγους που σε αγαπούμε και σε έχουμε στην καρδιά μας, γέροντα. Θέλουμε να το ξέρεις ότι σε αγαπούμε. Ευχαριστώ, γέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να αγαπούμε τον Θεό που είναι πατέρας μας και αν αγαπούμε τον Θεό, να αγαπούμε και τον κόσμο όλο. Θέλω να μου πεις λίγα λόγια, κύριε πάτερ μου, αν μπορείς για το Ευαγγέλιο το σημερινό που λέει ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Ευχαριστώ, γέροντα. Να είσαι καλά. Το ακούσαμε σήμερα στην Θεία Λειτουργία. Ο λίχνος του σώματος εστί είναι ο οφθαλμός. Εάν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλο σου το σώμα φωτεινωνέστε. Εάν ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλο το σώμα σου σκοτεινωνέστε, λέει ο Κύριος. Δηλαδή, όπως τα μάτια μας βλέπουν όλα τα γύρω μας πράγματα και αντικείμενα, και αν τα μάτια μας είναι υγιή και καλά, τα βλέπουν καλά. Εάν τα μάτια μας είναι χαλασμένα, τα βλέπουν διπλά, τα βλέπουν τριπλά, τα βλέπουν μισά, τα βλέπουν έχρωμα, τα βλέπουν χάλια, γιατί είναι άρρωστα τα μάτια μας. Έτσι λοιπόν και ο νους μας, η καρδιά μας, εάν είναι πονηρή, τα βλέπει όλα πονηρά. Ακόμα και τα άγια πρόσωπα τα παρεξηγά και τα διαστρέφει. Εάν ο νους μας είναι καθαρός και απλός, τότε και στραβά πράγματα να δει, τα βλέπει καθαρά. Όχι γιατί οι Άγιοι που είχαν απλούν οφθαλμών ήταν αφελείς. Δεν ήταν καθόλου αφελείς. Ήταν πανέξυπνοι και σόφρονες. Έπιαναν πουλιά στον αέρα, ήταν ατσίδες. Αλλά ήταν καθαροί στην καρδιά τους. Και έβλεπαν πίσω από τα πάθη και πίσω από τις κακίες. Όπως κάποιος βλέπει πίσω από τα σύννεφα τον λάμποντα ήλιο. Έτσι έβλεπαν και οι Άγιοι, γι' αυτό ήταν πάντα καθαρά της καθαρής, όπως λέγει ο Απόστολος. Εάν ο άνθρωπος είναι καθαρός, τα βλέπει όλα καθαρά. Εάν είναι ακάθαρτος, τα βλέπει όλα κάθαρτα. Ο καθένας με ό,τι μάτια έχει, με αυτά βλέπει και με αυτά κρίνει. Και πρέπει να διορθώσουμε τον εαυτό μας, αδερφέ μου, γιατί η πονηρία είναι κακό πράγμα και ταλαιπωρεί και εμάς και τους αδερφούς μας. Παρακαλώ να ακούσουμε τον επόμενο αδερφό, μάλιστα. Ναι. Ορίστε, παρακαλώ. Ναι, ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ναι, Μινέρβα, λέγομαι από την Πρέβεζα. Μινέρβα. Ναι. Πολύ ωραίο όνομα. Έχουμε συναντηθεί στο συνέδριο που ήταν στη Λευκάδα, αν θυμάστε. Α, έτσι. Ναι. Είπατε κάτι για αυτό που διαβάζατε τώρα, ότι οι καλεσμένοι είναι πολλοί, αλλά οι εκλεκτοί είναι λίγοι. Εξαρτάται από τι, από τον Θεό, από τα έργα τους, από τι, από την πίστη τους. Μάλιστα. Γιατί είναι λίγοι. Να σας απαντήσω. Ναι. Με τη βοήθεια του Θεού. Προσκεκλημένοι είναι όλοι. Όλοι οι άνθρωποι είναι προσκεκλημένοι στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι. Αλλά δεν απαντούν όλοι. Και εκείνο το οποίο πρέπει να έχει πρώτο άνθρωπος είναι να έχει την θέληση να απαντήσει θετικά στον Θεό. Όλους προσκαλεί ο Θεός. Δεν στερεί κανένα από την πρόσκληση. Διότι αν στερούσε ο Θεός την πρόσκληση από κάποιον, θα του έλεγε κάποιος ότι «Κύριε, εσύ δεν με κάλεσες, εγώ δεν φταίω». Όλοι είμαστε προσκεκλημένοι. Οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι έλαβαν την πρόσκληση, όπως όλοι, απάντησαν θετικά στον Χριστό, τον ακολούθησαν, αλλά δεν έφτασε μόνο αυτό. Και ετοίμασαν και το ένθυμα του γάμου. Καλόπισαν και καθάρισαν την ψυχή τους. Την έκαναν άξια και ικανή να εισέρθει στον γάμο του νηφίου.
καθάρισαν την ψυχή τους και έγιναν εκλεκτοί. Άρα λοιπόν προσκεκλημένοι, κλητοί, δηλαδή προσκεκλημένοι κλητοί, είναι όλοι, εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι εδέχθηκαν την πρόσκληση, απάντησαν θετικά και ετοίμασαν τον εαυτόν τους να αποκτήσουν ένδυμα δείπνου και γάμου και να εισέλθουν εις τη χαρά του Κυρίου τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παρακαλώ. Ναι, Γερόντα μου, ευλογείτε. Ο Κύριος. Να μας αναλύσετε αν γίνεται λίον των ψαλμών εθλίψη πλατινάσμε, αν γίνεται και μπορείτε. Ποιο ψαλμός είναι, θυμάστε? Εθλίψη πλατινάσμε τώρα, αχ. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι, ξέρετε, αναλύσατε τον έτσι. Ναι. Είναι ένας ψαλμός αυτός, ο οποίος είναι μέσα στο σύνολο των ψαλμών του Δαβίδ. Και ακριβώς λέει ο προφήτης Δαβίδ αυτό που είναι δεδομένο πάντοτε, ότι ο Θεός δια των πολλών θλίψεων που έχουν οι άνθρωποι, όταν καταφύγουν στον Θεό οι άνθρωποι οι θλιμμένοι, τότε ο Θεός βρίσκει την καρδία τους καλλιεργημένη και πλαταίνει την καρδία τους, δηλαδή τους δίνει βιώματα Θείας Χάριτος και αποκτούν πλατισμόν καρδίας, φεύγουν από τη στενή καρδιά, την άγονη, την ξερή, και την αποκτούν καρδιά πλατιά που γεμίζει με χάρη, γεμίζει με αγάπη, γεμίζει με ταπείνωση, χωράει τον κόσμο όλο, χωράει όλη την οικουμένη, όλη την χτίση. Το ενθλίψε πλατινάσμα ακριβώς σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος θλίβεται και καταφεύγει στον Θεό, τότε απολαμβάνει μεγάλες ευλογίες από τον Θεό, διότι όταν είναι θλιμμένος ο άνθρωπος, ταπεινώνεται, συντρίβεται, οικετεύει τον Θεό, καταφεύγει στον Θεό και ο Θεός γίνεται καταφυγή και δύναμη σε θλίψεις ή τις ευρούσες ημάς φόδρα, όπως λέγει αλλού ο Δαβίδ. Είναι λοιπόν ο πλατισμός της καρδίας, όλα αυτά τα βιώματα, τα εμπειρίες της Θείας Χάριτος που δίνει ο Θεός στην τεθλιμμένη καρδία όταν καταφύγει σε Αυτόν με ταπείνωση και προσευχή. Έχουμε ακόμα ένα λεφό, παρακαλώ. Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Ο Βασίλης είμαι από Θεσσαλονίκη. Ναι, Βασίλη. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, Βασίλη μου. Καλά, καλά να είστε. Να είστε καλά. Έτσι να σας ευχαριστήσω κι εγώ για τον κόπο που κάνατε όλο αυτό το διάστημα με τις εκπομπές. Πραγματικά όμως ξέρετε πολύ καλά ότι στηρίχθηκε πολλοί κόσμος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και έτσι πραγματικά εγώ θα μου επιτρέψετε και λαμβάνω την παρουσία σας ως ευλογία Θεού. Έτσι. Δεν έκανα κανένα κόπο, Βασίλη μου. Λόγια κούφια είπα. Και εσείς έχετε καλή διάθεση και τα ακούτε και ωφελείτε. Ξέρει όλος ο κόσμος και έχει ο καθένας, ξέρει πολύ καλά μέσα στην καρδιά του πώς έχει στηριχτεί αυτό. Να είστε ο Θεός. Να είστε καλά. Εγώ έτσι ήθελα να πω κάτι. Άκουσα σήμερα μία εκπομπή δική σας που υπάρχει στο διαδίκτυο με τίτλο «Οι αρμονικές σχέσεις των γονέων». Μάλιστα. Και νομίζω ότι πρέπει να έγινε πρόσφατα σε ένα σύλλογο πολυτέκνων στην Κύπρο κάπου. Α, δεν ξέρω, και... Βασίλη μου, δεν τα παρακολουθώ εγώ. Αυτά τα διαδίκτυα ναι, δεν αλλά... τα ξέρω καθόλου. Όχι, όχι, η εκπομπή σας, εσείς, η δική σας ομιλία ήταν. Τις πραγματικά... κάνω τις ομιλίες, αλλά δεν τις ξανακούω μετά. Ναι. Λέω πως είχα την εντύπωση ότι έγινε πρόσφατα, αλλά ωφελήθηκα τόσο πολύ, έτσι... πιάνεται ας πούμε κατευθείαν πάντα στο κέντρο που έχει να κάνει με την επικοινωνία των συζύγων και το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην ισορροπία, στην αρμονία, στην οικογένεια και κατ' επέκταση στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το πόσο σπουδαίο είναι αυτό και έτσι κλείσατε με ένα περιστατικό ενός παιδιού που ήταν στην Αγία Σκέπη όπου εν τέλει είχε αυτοκτονήσει, όπου ο πατέρας ήταν πολύ πλούσιος και όταν ήρθαν σε επαφή, τους φέρατε σε επαφή και τους δύο, στην απορία του γονιού, τι σου έλειψε παιδί μου και πήρες αυτό τον δρόμο
η απάντηση του παιδιού ήταν ότι πατέρα μου τα έδωσε όλα, αλλά δυστυχώς ήσουν απόν, οπότε σε χρειαζόμουν. Και έτσι πραγματικά αυτό με έλεγξε και έτσι με τη βοήθεια του Θεού και με τη δική σας έτσι τη συμβολή, νομίζω ότι κάνω μια καινούργια αρχή. Πήρα μια απόφαση έτσι να είμαι δίπλα στα παιδιά μου, γιατί και εγώ μας έχει φάει καθημερινότητα με τις ασχολίες και με τις δουλειές και δεν βλέπουμε τα πιο σημαντικά πράγματα που είναι η οικογένεια και τα παιδιά μας και οι διαπαιδαγώγες των παιδιών. Έτσι, Βασίλη μου, έχεις απόλυτο δίκαιο. Αν θέλετε έτσι να κάτι γι' αυτό έτσι να αναφέρετε, ναι, θα ήταν πολύ χρήσιμο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Άσε να καλά, μην καταχραστώ άλλο το χρόνο σας. Ευχαριστώ, σας παραπάνω. Περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλει ο Θεός. Κοίταξε, Βασίλη, η κάθε μέρα που περνά μας επιβεβαιώνει αυτό το πράγμα. Βλέποντας και εξομολογώντας πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς ανθρώπους, εκατοντάδες ανθρώπους και πολλά νέα παιδιά που έρχονται εδώ στην Εκκλησία και μιλούμε μαζί, βλέπω ότι τελικά το μέγα πρόβλημα των παιδιών αρχίζει από την παρουσία των γονιών στη ζωή τους. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, πολύ σημαντικό. Εάν οι γονείς έχουν καλές σχέσεις με τα παιδιά τους, εάν τους αφιερώνουν χρόνο, εάν οι γονείς είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, εάν ακούν τα παιδιά τους, όχι εάν μιλούν στα παιδιά, εάν ακούν τα παιδιά, είναι σημαντικό και διαφορετικό. Άλλον το ακούω, άλλον το μιλώ. Για να μιλήσω πρέπει να ακούσω. Εάν μιλώ χωρίς να ακούω, τότε είναι καταστροφικό, δεν γίνεται διάλογος. Εάν λοιπόν οι γονείς ακούν τα παιδιά πολύ και μιλούν σόφρονα και μετρημένα, πολλά προβλήματα θα αποφεύγονταν. Γιατί τα παιδιά έχουν ανάγκη από τον πατέρα και από τη μητέρα και από τον ένα και από τον άλλο. Και αν οι γονείς μέσα στην δική τους αρμονική συζυγία δώσουν αυτήν τη χαρά της παρουσίας της αγάπης τους στα παιδιά τους και τα αγκαλιάσουν και τους εκδηλώσουν με κάθε τρόπο τη στοργή και αγάπη και τα ακούσουν, τους δώσουν χρόνο να τα ακούσουν, θα αποφευθούν πάρα πολλά προβλήματα. Εύχομαι να βοηθήσει ο καλός Θεός, να έχουμε όλη διάθεση θυσίας, γιατί για να ακούσεις το παιδί σου, τον αδερφό σου, πρέπει να θυσιαστείς και να διαθέσεις τον εαυτό σου στην αγάπη του αδερφού σου, του παιδιού σου, του συζύγου σου κτλ. Εύχομαι να σε βοηθήσει ο Θεός, Βασίλη μου, και όλους μας να κάνουμε το ίδιο. Έχουμε επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα, τώρα σας ακούμε. Ήθελα μια ευχή να μου δώσετε, γιατί πρόκειται να χτίσω σπίτι και να έχω γερά θεμέλια το σπίτι, με μια ευχή σας από εσάς, και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις εκπομπές που κάνετε για μας. Να είσαι καλά, κόρη μου. Να θεμελιώσω το σπίτι σου εις την πέτρα που λέγεται Χριστός. Ναι. Και να βάλεις τον τίμιο σταυρό στα θεμέλια του σπιτιού σου, να βάλεις τα βρουδάκια, να είναι αγιασμένο το σπίτι σου και πάνω απ' όλα τον οίκο των αρετών να οικοδομήσουμε την ψυχή μας θεμελιωμένη πάνω στην ακρότομα πέτρα που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο Σωτήρας μας. Εύχομαι όλα καλά και ευλογημένα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, να τον ακούσουμε. Γέροντα, η ευχή σας, ο Γιάννης ο Καλούδης είμαι. Ναι Γιάννη, τι κάνεις? Καλά, εσείς τι κάνετε, Γερόντα? Εδώ είμαι, Γιάννη, στη Λεμεσό. Και εμείς εδώ στη Λάρνακα τρέχουμε για τη δουλειά. Όλοι τρέχουμε, Γιάννη μου, δόξα τω Θεώ. Σας πήρα για καλησπέρα και την ευχή σας. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Πολλές ευχές στη σύζυγό σου και στην οικογένειά σου, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ. Και στους συναδέλφους σου, τους γιατρούς. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Παναγία μαζί σας, Γιάννη. Ευχαριστούμε για όλα, Γέροντα. Να είστε καλά, Γιάννη μου. Να είστε καλά. Ένα γεροντάκι μια φορά που δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος και από μικρό παιδάκι ήταν στο Άγιον Όρος
και δεν είχε βγει ποτέ. Όταν γύρασε, βγήκε στους γιατρούς. Τον έβγαλαν οι πατέρες να πάει στους γιατρούς. Όταν επέστρεψε πίσω από τη Θεσσαλονίκη, του έλεγαν οι πατέρες, «Πάτερ, πώς πέρασες στον κόσμο που βγήκες για πρώτη φορά? Έχεις τόσα πολλά χρόνια, έχεις 70 χρόνια να βγει». Λέει, «Πολύ ωφελήθηκα, πάρα πολύ ωφελήθηκα. Πολύ ωραία εκεί στον κόσμο». Αυτοί οι άλλοι απόρρισαν. Λένε, «Πάτερ μου, μα ωφελήθηκες από τον κόσμο και ήταν πολύ πνευματικά τα πράγματα στον κόσμο που σε ωφέλησαν?» Ναι, λέει. Εκεί έβλεπα όλοι οι άνθρωποι έτρεχαν. Έτρεχαν για τη σωτηρία τους. Λοιπόν, το γεροντάκι το απλό και το χαριτωμένο που είχε ένα απλή καρδία, όπως λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, και ο οφθαλμός του σώματος ήταν απλούς, έβλεπε που τρέχαν οι άνθρωποι στους δρόμους και στα φανάρια να τα περάσουν με τον Σταμάτη και τον Γρηγόρη και στους δρόμους, και νόμιζε ότι έτρεχα για τη σωτηρία τους. Είχε καλούς λογισμούς. Και έτσι και εμείς τώρα με τον φίλο μας τον Γιάννη από τη Λάνακα, τρέχει και ο Γιάννης, τρέχουμε και εμείς, τρέχουμε όλοι, αλλά ευχόμαστε να τρέχουμε για τη σωτηρία μας. Και έναν άλλο περιστατικό ωραίο από το βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, που μου αρέσει πάρα πολύ και συγκινούσε πάρα πολύ τον γέροντά μας, τον γέροντα Ιωσήφ, και όταν το άκουγε πραγματικά αναλυόταν σε θρήνους, όχι σε δάκρυα, σε θρήνους. Ήταν το γεγονός αυτό που εφόρεσαν τα πύρινα σιδερένια παπούτσια στον Άγιο Γεώργιο και ήταν γεμάτα καρφιά μέσα. Ήταν παπούτσια σιδερένια. Σκεφτείτε, ούτε καν δερμάτινα ή πάνενα ή όπως τα φοράμε εμείς, με σόλες αεροδυναμικές, όπως λένε, και κάτι τέτοια ωραία πράγματα που τα φοράμε και αναπαυόμαστε, του φόρεσαν σιδερένια παπούτσια. Και δεν έφτανε που ήταν σίδερα, είχε μέσα καρφιά, είχαν καρφιά στον πάτο των παπουτσιών. Και δεν έφτανε αυτό, τα έβαλαν και στη φωτιά που έγιναν πύρινα, κατακόκκινα από τη φλόγα, και τον έδεσαν πίσω από άλογα, αραβικά άλογα, που είναι γνωστά για τη μεγάλη ταχύτητα που αναπτύσσουν. Και του φόρεσαν τα παπούτσια, τα πύρινα, τα πυρωμένα, τα γεμάτα καρφιά, τα σιδερένια, τον έδεσαν πίσω από το άλογα και άρχισαν να τρέχουν τα άλογα. Και ο Άγιος Μάρτης Γεώργιος, ο Πολύαθλος και Τροπεοφόρος, έλεγε, λέει, στον εαυτόν του, «Τρέχε Γεώργιε, για να λάβεις τον ποθούμενον Κύριο». Έλεγε, «Τρέχε Γεώργιε, για να λάβεις τον ποθούμενον Κύριο». Και έτρεξε μέσα στο στάδιο, μέσα στις κραυγές των ειδωλολατρών και των αθέων εκείνων ανθρώπων, και όχι μόνο δεν τον παρέστηραν τα άλογα, όχι μόνο τα έφτασε, αλλά και τα ξεπέρασε με τη δύναμη του Χριστού μας. Ας τρέχουμε λοιπόν και εμείς για τη σωτηρία της ψυχής μας και έχοντας μπροστά μας τον ποθούμενον Κύριο. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Καλησπέρα, πανιερωτάτε. Καλησπέρα σας. Να πω κι εγώ μια ιστορία για τον Άγιο Γεώργιο. Βεβαίως, με τα χαράς. Εκτός που από μικρή μου έκαμνε θαύματα, αλλά τώρα που ήμουν μεγάλη, παντρεμένη μεγάλη, και πήγα για 15 μέρες στο Ιεροσόλυμα και πήγαμε και στο Ρωσινά και ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ μέσα στο κρουπ είχε ένα ζευγάρι από τη Λευκοσία που ήταν ένας άντρας ψηλός και η γυναίκα του έβασε τον που το χέρι. Και λέω ότι είσαι εγώ, γιατί τι έπαθε ο άντρας σου? Και λέει μου, τυφλώθηκε μου τα ψεκάσματα που έκαμπτε στα περβόλια. Εν τω μεταξύ, ο κύριος που μας επήρε ήταν ο θεολόγος ο Ζαχαρίας, μας επήρε. Ναι, μακαριστός. Ναι. Το λοιπόν και πήρε μας στο εξοχικό της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα. Και εκεί υπήρχε ένας ιερέας μόνο.
και στάθηκε πάνω στο σκαλοπάτια και εμείς πιο κάτω και λέει «Επ' την ευκαιρία σας πω και ένα θαύμα που έγινε τελευταίος», λέει. Και άρχισε και λέει μας για μια γυναίκα, όχι Ορθόδοξη, ο Μεθανή. Μάλιστα. Που επήγαινε και λένε του γέροντά μου προσευχή του για το μωρό μου. Δεν θυμάμαι όμως το μωρό τι είχε. Δεν επερπατούσε, δεν μιλούσε, δεν θυμάμαι για το μωρό τι έτυχε. Και λέει της ο γέροντας, εν τω μεταξύ είχε μια ζωγραφιά του Αγίου Γεωργίου από πάνω στο ταβάνι ως κάτω και ένα καντήλι και κρεμότανε. Και λέει της να τον Άγιον εκεί, λέει της, γονάτα προσευχή του, κλάψε και το παιδί σου ένα σου το θεραπεύσει ο Άγιος, λέει της. Και πήγε, λέει, ύστερα από 12 μέρες, λέει, στράφηκε πίσω χαρούμενη, ολόπετη. Και λέει του γέροντά μου, έγινε το παιδί μου, λέει του. Έλα, λέει της, γονάτα και ευχαρίστησε τον Άγιο. Εν τω μεταξύ, η κυρία που ήταν από τη Λευκοσία, λέει να σας πω και εγώ, λέει, ένα θαύμα που έγινε στο σπίτι μας. Και λέει, ο πεθερός μου, λέει, ήταν να κάνει τη γιορτή του Άγιου Χαραλάμπου. Και ήταν από την Κυθρέα. Η κουβέντα του είναι πιο παλιό, πριν τον πόλεμο. Και πήγε, λέει, να λέσει το σιτάρι για να κάνει τα πρόσφορα η γυναίκα του. Και έπεσε, λέει, μια βροχή ασταμάτητη. Το ζώο δεν περπατούσε, ο γάιδαρος. Παλούκος τα πόθηκε του κάτω, λέει, και δεν περπατούσε. Τραβούσε τον, παρακάλεν τον, τίποτε. Άγιε μου χαρά, τον πελαλί του, βοήθαμε να πω σπίτι μου και να χαθώ απόψε. Τίποτε ο γάιδαρος. Εν τω μεταξύ, είστε στη γλώσσα του Άγιος Γεωργίος. Άγιε μου Γεώργιε μου, λαλί του, βοήθαμε να πω σπίτι μου, λέει, και να χαθώ απόψε. Αμέσως ο γάιδαρος, λέει, ξεκίνησε τρεχάτος και πήγε σπίτι του. Την νύχτα ο γέροντας, που ήταν να κοιμηθεί, λέει, Άγιε, Χαραλάμπε, είναι η γιορτή για σένα, λέει του. Να κάνω τη γιορτή του Άγιου Γεωργίου, γιατί με βοήθησες. Και πήγε στον ύπνο του την νύχτα, λέει, ο Άγιος Χαραλάμπος, και είπε του, όχι, να μου κάνεις τη γιορτή μου, λέει του, γιατί εγώ έπρεπε να πάω στο Θεό να ζητήσω Την άδεια, ας πούμε. Την άδεια, λέει του, για να έρθω. Αλλά ο Άγιος Γεώργιος, λέει, δεν χρειάζεται άδεια. Όποιος το φωνάξει, λέει, επήρε την άδεια από το Θεό που του κάμαν τόσα βασανιστήρια, να τρέχει αμέσως όποιος το φωνάξει να μην χρειάζεται να πάρει την άδεια σας. Ναι. Την άδεια του Θεού. Έτσι, πολύ ωραία. Έλεγε τα γυναίκα αυτά. Μάλιστα. Και έμεινε μέσα στο μυαλό μου μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Αντιθέτως που μικρή και εγώ πάντα παρακαλούσα ό,τι έχανα και τώρα. Ο άντρας μου έχασε, ο Θεός μακαρίς τον άντρα μου, το πορτοφόλι 3-4 φορές μέσα στο σπίτι. Και δεν το βρίσκαμε. Με τις κάρτες του μέσα, με τα πράγματα του όλα μέσα. Και μόλις του φωνάζαμε του Αγίου, αμέσως το βρίσκε μας. Έτσι. Και πολλά πράγματα. Μέχρι τώρα, ενώ ο φίλος μου λέω του. Ο Άγιος Γεώργιος είναι μέγας Άγιος. Όλοι οι Άγιοι είναι ενώπιον Θεού μεγάλοι και ευπρόσδεκτοι, αλλά οι Άγιοι διακρίνονται για την ταπείνωσή τους και θέλουν να τιμάται ο αδερφός τους και να μην τιμούνται ήδη. Και ο Άγιος Χαράλαμπος, μέγας Άγιος και παρησίαν πολλήν έχει στον Θεό και μεγάλος μάρτυρας και ιερομάρτυρας σε μεγάλη ηλικία, αλλά το έκαμε αυτό για να δείξει και να τιμήσει τον αδελφόν του, τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο. Όλοι οι Άγιοι είναι ευάρεστοι στον Θεό και έχουν παρησία στον Θεό. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Ναι, Νικολέτα είμαι. Ναι, Νικολέτα. Γερόντα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με την κατάκριση ή την καταλαγιά. Σε εμάς που βρισκόμαστε στο
σε επαγγελματικό χώρο, ας πούμε, ή σε κοινωνικές συνευρέσεις. Όταν μπορεί κάποιος να αρχίσει να σου σχολιάζει κάποιον, είτε συνάδελφον είτε πρόσωπον άλλον, και βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, αν δεν απαντήσεις, θα φανεί ότι δεν συμμερίζεις τις απόψεις του, είσαι αντικοινωνικός. Αν απαντήσεις, είναι αμάρτημα. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Εντάξει. Ναι, καταλαβαίνω τη δυσκολία στην οποία βρίσκεστε. Όλοι μας το παθαίνουμε αυτό. Εντάξει, να το κάνουμε με έναν τρόπο ευγενικό, που να μην είναι ούτε συγκατάθεση σε αυτό το οποίο λέει ο αδερφός μας κατακρίνοντας, ούτε τον προσβάλλουμε γιατί κατακρίνει, και να μην κατακρίνουμε και εμείς. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να μας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα, να το διαχειριστούμε. Δεν είναι κάτι που μπορείς εκ των προτέρων να το προμελετήσεις. Καλύτερα να μην πεις τίποτε, άκουσε το αυτό που είπε, μην το σχολιάσουμε, μην συγκατατεθούμε, και ας το πει, το είπε ο αδερφός μας, να μην τον προσβάλλουμε, ότι να του πούμε μην κατακρίνεις ή μην λες κάτι. Εάν είναι τόσο πολύ οικείος μας και έχουμε το θάρρος του, μπορούμε να του πούμε μια κουβέντα. Αλλά αν είναι σε έναν κοινωνικό κύκλο λέγεται κάτι, εκτός αν είναι θέματα πίστεως, εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί πάρα πολύ. Να μην αρνηθούμε την πίστη μας και τον Χριστό μας μέσα στην εντροπή για τους ανθρώπους. Αλλά αν λέγονται πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε και δεν θέλουμε να μετάσχουμε, εντάξει, ας κρατήσουμε μια σιωπηλή στάση και να προσευχόμαστε να μας φωτίσει ο Θεός πώς αντιδράσουμε, και να φωτίσει και ο Θεός τους αδερφούς να μην κατακρίνουμε ένας τον άλλο, και είναι μεγάλο κακό και μεγάλη αμαρτία. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα αδερφό. Καλησπέρα γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Η Μαρία, είμαι από τηλεφωνώ από Αθήνα. Ναι, Μαρία. Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις, παρακαλώ. Ναι, η μία είναι, όταν νιώθουμε οργή για ένα άτομο, παρόλο που πιστεύουμε ότι τον έχουμε συγχωρέσει, αυτό σημαίνει πραγματική συγχώρηση. Και η άλλη, να σας πω και την άλλη, είναι να νιώθουμε ένα οργή λόγο... για ένα άτομο, τι, δεν καταλάβω το παρακάτω. Όταν νιώθουμε οργή για ένα άτομο, μας φέρνει ο λογισμός κάποια γεγονότα και νιώθουμε οργή, ενώ πιστεύουμε ότι τον έχουμε συγχωρέσει. Αυτό σημαίνει η πραγματική συγχώρηση, παρόλο που νιώθουμε οργή ορισμένες φορές. Και το επόμενο ερώτημα. Και το επόμενο είναι ένας λόγος να μας πείτε έτσι για την ψευτοταπείνωση. Πώς μπορώ να καταλάβω αν η ταπείνωση που νιώθω είναι αληθινή και όχι ψεύτικη? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για τις ερωτήσεις σας, πολύ ωραίες. Σίγουρα, αδερφοί μου, εάν μας καταλαμβάνει οργή όταν θυμόμαστε τον αδερφό μας, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει μέσα μας ακόμα, πάθος. Μπορεί να τον συγχωρέσαμε, αλλά δεν τον αγαπήσαμε. Διότι δεν είναι μόνο να συγχωρέσουμε, το πρώτο σκαλοπάτι είναι... Το τέλειο είναι να τον αγαπήσουμε. Πρέπει να αγαπάτε τους εχθρούς ημών, λέγει το Ευαγγέλιο. Όχι απλώς συγχωράτε τους εχθρούς σας. Αγαπάτε. Ή λέει ο Κύριος, άφετε τις αμαρτίες των αδελφών σας. Εάν τις αφήναμε και έφευγα, δεν θα μας εξόργιζε η ανάμνησή τους. Τότε θυμώνουμε, όταν θυμόμαστε τον αδελφό ή το γεγονός, σημαίνει ότι ακόμα έχουμε πάθος, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ασθένεια. Πρέπει να την πολεμήσουμε με την προσευχή για τον αδελφό μας, με την αγάπη για αυτόν, και να κοιτάξουμε τον Θεό να μας θεραπεύσει την ψυχή μας. Η ταπείνωση, πώς να την καταλάβουμε ότι έχουμε πραγματική ταπείνωση? Εάν όταν μας αμφισβητούν θυμώνουμε και ταραζόμαστε και γινόμαστε έξω φρενών, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Εάν νομίζουμε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, τότε σημαίνει ότι δεν έχουμε ταπείνωση. Εάν λέμε ότι εγώ είμαι, ένας είμαι εγώ και δεν έχει δεύτερο, το άκουσα και αυτό μια μέρα από έναν αδερφό μας,
ο οποίος λέει γι' αυτό και ένας είναι ο τάδε, ο εγωιαυτός του δηλαδή, και δεν έχει άλλο. Φανταστείτε η ιδέα που είχε περί του εαυτού του, που νόμιζε ένας είναι και δεν έχει δεύτερο. Και του λέει και ο Γιάννης Μπράξου, ευτυχώς που δεν έχει δεύτερο. Και έγινε θηρίο. Λοιπόν, καταλάβετε ότι όταν θυμώνομαι, έχουμε εγωισμό, έχουμε υπερηφάνεια. Ο θυμός, η οργή, οι αντιδράσεις μας, το να διαγράφουμε τους αδερφούς μας από φίλους μας και αγαπητούς μας γιατί μας αμφισβήτησαν, γιατί μας είπαν μια κουβέντα που δεν μας άρεσε, όλα αυτά είναι συμπτώματα εγωισμού και υπερηφάνειας. Και πρέπει να τα διορθώσουμε. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Τη ευχή του γέροντά μου. Του Κυρίου. Γέροντα μου, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, να μου πείτε αν είναι θαύμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θαύμα. Πριν 3 χρόνια, λάσκατε, ο γιος μου ο μικρός, ο Νικολάκης, μαζί με τον ανιψιό του πήγαν στο μονή του Αγίου Αλαβάνου στον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα. Προσκυνήσανε και επεσκεφθήκαν την περιοχή Τζαμέ. Στην επιστροφή δεν διψάσα. Σταματήσαν σε έναν τόπο να πιούν νερό, σε έναν περίπτερο. Είχε διασταύρωση. Επίσης να περάσουνε, αλλά έρχεται το αυτοκίνητο έναν ταξί και χτύπησαν τον γιο μου και τον επέταξε σε ύψος μεγάλος. Ξαφνικά παρουσιάστηκε ένας σαν των μοναχών με φτερά στον αέρα. Τον άρπαξε γέροντά μου και τον εγκατέβασε σιγά σιγά παλακά χαμέ, χωρίς να πάθει τίποτε γρατσουνιά. Το πιστεύετε αυτό ότι είναι θαύμα και πώς έγινε αυτό? Αφού το λες, Βασίλη, και το διαβεβαιώνεις ότι έγινε, εγώ πώς μπορώ να τα αμφισβητήσω? Ασφαλώς και έγινε. Και ασφαλώς και σε πιστεύω. Και το θαύμα είναι κάτι το υπερφυσικό. Πώς βρέθηκε ένας μοναχός πετώντας εκεί και με φτερά, μάλιστα, όπως είπες, και κατέβασε τον Νικόλα στο έδαφος και δεν τον άφησε να πέσει, να χτυπήσει και ίσως και να σκοτωνόταν αφού τον χτύπησε και εκτινάχθηκε στον αέρα. Τότε, λοιπόν, δεν είναι φυσικό ένας άνθρωπος να έχει φτερά, να βρίσκεται στον αέρα και να κατεβάζει κάποιον άλλο με προσοχή κάτω στο έδαφος για να μην χτυπήσει. Αυτό είναι ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Και αφού το λες και το έζησες και το γιο σου το διαβεβαιώνει, ασφαλώς το πιστεύουμε. Δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο για τον Θεό. Και οι προσευχές των παιδιών που προσκύνησαν τον Άγιο Γεώργιο τον Αλαμάνο, διότι είναι ο Άγιος Γεώργιος Τροπεοφόρος εκεί στο μοναστήρι, αλλά είναι και ο Άγιος Γεώργιος ο τοπικός Άγιος, ο Κύπριος Άγιος, ο ασκητής, ο οποίος ήταν από τους Αλαμανούς Αγίους. Αυτούς τους Αγίους του 6ου αιώνα, οι οποίοι ήρθαν από τη Συρία και έμειναν στην Κύπρο και αγίασαν στον τόπο μας, και έχουμε πάρα πολλούς Αλαμανούς Αγίους από ένα όρος της Συρίας απέναντί μας που ήταν κατοικημένο από Αγίους ασκητές και μοναχούς και λόγω των αραβικών επιδρομών έφυγαν και κατέφυγαν στην Κύπρο. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Πανιερότατε, ευλογείτε. Ο Κύριος. Ο Γιάννης είμαι. Ναι, Γιάννη. Ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση, να μας εξηγήσετε αυτό που βλέπουμε σε κάποια εκκλησιαστικά ημερολόγια και βιβλία, ότι φέτος, ας πούμε, το 2020 είναι το έτος 7.528, αν θυμάμαι καλά, από κτήσεως κόσμου. Αυτό με ποια λογική βγαίνει, με ποια εξήγηση? Αυτό ήθελα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Αυτό, Γιάννη, δεν έχει, ας πούμε, κοσμική, επιστημονική, έτσι, δεν έχει επιστημονικό κύρος. Είναι ο τρόπος που μετρούσαν οι Βυζαντινοί του χτίσιν του κόσμου και υπολόγιζαν μέσα από τα γεγονότα της Αγίας Γραφής, μέσα από κάποιες άλλες ιστορικές ενδείξεις της εποχής εκείνης, ότι ο κόσμος εκτίστηκε
πριν 7.800 τόσα χρόνια. Αυτό δεν στέκει επιστημονικά και δεν έχει καμιά, ας πούμε, θεολογική ερμηνεία. Απλώς, επειδή πολλές φορές οι πατέρες μιλούν ότι αποκτήσει ο κόσμο τόσα χρόνια, είναι μια ημερομηνία που μετρούσαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, την ημερομηνία του κόσμου ολόκληρου. Όπως και για τη ημερομηνία του Χριστού. Λέμε 2020 μετά Χριστό. Από ένα λάθος όμως φαίνεται ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός γεννήθηκε 4 χρόνια πριν το μηδέν. Δεν έχει αυτό σημασία. Σημασία έχει ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Τώρα γεννήθηκε πριν ή μετά. Δεν έχει καμιά θεολογική σημασία. Και τα πόσα χρόνια δημιουργήθηκε ο κόσμος, αυτό είναι θέμα του Θεού. Θεολογικά δεν έχει κανένα λόγο. Είναι απλώς ένας τρόπος μέτρησης των ανθρώπων πριν την μέτρηση αυτή που έχουμε τώρα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει και στο τέλος της παρούσης εκπομπής μας. Ήδη σχεδόν είναι 10 η ώρα. Να ευχηθούμε, αδελφοί μου, η χάρη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα εορτάσουμε και ήδη αρχίσαμε, εντελέσαμε τον Εσπερινό και αύριο την κυριώνυμον ημέρα τη μνήμη τους. Να είναι μαζί μας η χάρη των Αγίων Αποστόλων και οι 12 Άγιοι Απόστολοι που εορτάζονται στις 30 Ιουνίου, η σύναξη των Αγίων Αποστόλων, να μας σκεπάζουν, να μας φυλάτουν και να μας δώσουν και εμάς αγάπη Χριστού όπως είχαν αυτοί στις καρδιές τους. Να επιθυμίσω ότι η εκπομπή μας αυτή, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, θα γίνεται μόνο πλέον κάθε Κυριακή, σε 9 το βράδυ. Της Παρασκευής και του Σαββάτου η εκπομπή αυτή έχει πλέον καταργηθεί. Παραμείναμε στην εκπομπή της Κυριακής για πολλούς και διάφορους πρακτικούς λόγους που είμαστε πλέον σε αυτόν τη δυνατότητα. Έτσι κάθε Κυριακή, 9 με 10 το βράδυ, θα είμαστε μαζί στην εκπομπή Χριστό το Θεό παραθόμεθα και Σάββατο η ώρα 11:30 το πρωί στην άλλη εκπομπή Επερώτησον τον Πατέρα Σου. Καλό βράδυ, ο Χριστός μαζί μας και την άλλη Κυριακή θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός 9 το βράδυ στην εκπομπή μας αυτή. Χαίρετε. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.